δεύτερη ζωντανή σύνδεση. Θεοδώρα, για να δούμε λίγο τις φωτογραφίες μας με κάποιους σκύλους, τετράποδους φίλους μας θεραπευτές, οι οποίοι τι κάνουν, εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε εσείς, γιατρεύουν ανθρώπινες ψυχές, καθώς επισκέπτονται ψυχιατρικές δομές. Είναι σκύλοι θεραπείας, βοηθούν ανθρώπους, συνανθρώπους μας, να γιατρέψουν την ψυχή τους και να βρεθούν σύντομα κοντά στις οικογένειές τους. Θέλω να πάμε στην κυρία Βαβατσιούλα, την κυρία Καλυψό Βαβατσιούλα, είναι εθελόντρια μη κυβερνητικής ομάδας Therapy Dogs και θετική εκπαιδεύτρια σκύλων. Θέλω να πάμε να τη συναντήσουμε, να την ευχαριστήσω θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο σας αξίζει βέβαια. Πολλά τα μηνύματα τα οποία προκύπτουν σε μια συγκυρία, ξέρετε, που η κακοποίηση ζώων ένα φαινόμενο το οποίο λαμβάνει διαστάσεις ανησυχητικές σε επίπεδο Κρήτης. Αλλά μην σταθούμε στην αρνητική οπτική. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από μένα και από την Πέδρα. Χρόνια, πολλά χρόνια εύχομαι, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά, χαρά μας. Χαρά μας, ξεκινάμε την εκπομπή σήμερα μεταξύ άλλων μαζί σας. Για πείτε μας, πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, που αν δεν κάνω λάθος, εδώ και αρκετά χρόνια τα σκυλάκια επισκέπτονται δομές ψυχιατρικές. Βέβαια, το 2012 έχει ξεκινήσει το σωματείο Therapy Dogs στη Θεσσαλονίκη. Την πρωτοβουλία την πήρε η πρόεδρος κυρία Πασχάλη Τέρψη μαζί με την εκπαιδεύτρια του συλλόγου, την κυρία Μαρία Στογιάννη, τη βασική εκπαιδεύτρια συλλόγου, του σωματείου εννοώ, η οποία αποφάσισαν ότι θέλαν να δώσουν ένα χέρι βοηθείας σε θεραπείες σε παιδιά με αναπηρίες, σε παιδιά με αυτισμό. Και μετά όλο αυτό εξελίχθηκε και σε ενήλικες και παιδιά με ψυχολογικές και ψυχιατρικές ασθένειες. Οπότε επισκέπτεστε αυτές τις δομές και υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο ή αφήνετε, ας πούμε, το σκυλάκο να αφαιθεί έτσι στα χάδια και στην αγκαλιά ενός συνανθρώπου μας? Καταρχάς, να επισημάνω ότι όλοι οι σκύλοι θεραπείας, είτε therapy dogs είτε animal assisted therapy dogs, ναι, γιατί είναι δύο διαφορετικές εκδοχές, είναι ειδικά εκπαιδευμένοι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι ή ενήλικες ή παιδιά που να βγάλουν μια κραυγή, να κάνουν θόρυβο, να έχουν ένα αναπηρικό αναστήδιο και να μην τους ενοχλούν όλα αυτά. Επίσης, τα σκυλιά που πιστοποιούνται για σκύλι θεραπείας δεν θα πρέπει να έχουν στο παρελθόν, πριν γίνουν σκύλι θεραπείας, δηλαδή και πριν εκπαιδευτούν γι' αυτό, κανένα ιστορικό επιθετικότητας, είτε προς άνθρωπο είτε προς άλλο ζώο. Αυτές είναι οι βασικές, θα έλεγα, προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει προτίμηση σε ράτσα. Είτε είναι καθαρόιμο, είτε ημίαιμο ζώο. Οι ιστορίες, σας διακόπτω και ζητώ συγγνώμη, οι ιστορίες κάποιων από των φίλων μας των τετράποδων είναι και κάπως συγκινητικές? Ναι, εμείς γενικά στο σωματείο μας προτιμούμε τα σκυλιά που παίρνουν οι εθελοντές να είναι σκύλοι αδέσποτοι, να είναι σκύλοι από κάποιο καταφύγιο, γιατί θέλουμε να δώσουμε και το μήνυμα της φιλοζωίας και το μήνυμα το ότι μπορούμε να δώσουμε αγάπη σε ένα σκύλο που ήταν στο δρόμο ή που είναι παρατημένο σε μια φιλοζωική, για να προωθήσουμε λίγο και τα ζωάκια που περιμένουν την αγκαλιά μιας οικογένειας. Αναφορικά δηλαδή, τώρα... δηλαδή να αγοράσουμε ένα σκύλο ράτσας για να γίνει σκύλος θεραπείας. Αναφορικά τώρα με τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης, φαίνονται άμεσα, δηλαδή αλλάζει η ψυχολογία, είναι πιο εύκολο το έργο των θεραπευτών, πιο εύκολο το έργο των γιατρών σε αυτές τις περιπτώσεις, τι σας λένε? Ακριβώς, το animal assisted therapy καταρχάς υπάρχει μία διαδρομή στη θεραπεία, δηλαδή δεν είναι μία-δύο συνεδρίες, συνήθως είναι ένα πρόγραμμα ετήσιο τουλάχιστον, μπορεί να κρατήσει και αρκετά περισσότερα χρόνια, όπως γίνεται τώρα με το ψυχιατρείο Θεσσαλονίκης.
και υπάρχουν στο τέλος κάθε χρονιάς, βγαίνουν τα αποτελέσματα και οι έρευνες για το πόσο αυτή η μέθοδος έχει βοηθήσει στην εξέλιξη της θεραπείας. Ο στόχος τώρα των σκύλων θεραπείας μέσα στο πρόγραμμα αυτό το θεραπευτικό είναι να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον στον θεραπευτή και στο θεραπευόμενο, ώστε η θεραπεία να εξελιχθεί πιο γρήγορα, οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν σε επαφή με το εδώ και τώρα, με ένα χάδι, με μια λιχουδιά που θα δώσουν στη φέδρα, στον άργο, στο σπίθα, στα σκυλάκια που έχουμε στο σωματείο. Και από εκεί και πέρα μετά να μπορέσει ο θεραπευτής να εισχωρήσει πιο βαθιά στο συναίσθημα και να μπορέσει να κάνει πιο άμεση και πιο γρήγορη τη θεραπεία. Ουσιαστικά ο σκύλος είναι ένας διαμεσολαβητής, ένας συνθεραπευτής, ο οποίος δίνει ένα πολύ βασικό κίνητρο στον θεραπευόμενο να συμμετέχει πιο ενεργά στη θεραπεία του. Εσείς προσεγγίζετε δομές ή και δομές προσεγγίζουν εσάς? Συνήθως οι δομές προσεγγίζουν εμάς. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είναι 4 τα σκυλάκια τα οποία είναι τις επάλξεις και σας βοηθούν? Είναι 6 τα σκυλάκια 6. Που είναι ενεργά και είναι άλλα περίπου 5 με 6 τα οποία είναι υπό εκπαίδευση. Μάλιστα. Τι να πω, πραγματικά ένα πολύ μεγάλο μπράβο, καθώς έχετε αφιερώσει ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς σας, δίπλα στον συνάνθρωπο και δίπλα βέβαια και στα ζωάκια μας. Εγώ θέλω να κλείσουμε με ένα πολύ δυνατό μήνυμα, καθώς εδώ η εκπομπή έχει αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το πρώτο χρόνο της. Και θέλω λίγο να στείλουμε ένα μήνυμα, να στείλετε ένα μήνυμα σε μια περιοχή, όπως είπα και στην αρχή, που καταγράφονται περιστατικά κακοποίησης. Ναι, αυτό είναι πολύ λυπηρό το φαινόμενο που συμβαίνει όχι μόνο νομίζω στην περιοχή σας, στην Κρήτη, αλλά πανελλαδικά ακούμε συνέχεια περιστατικά τέτοια. Ο σκύλος είναι μέλος της οικογένειας. Θα πρέπει να τον αγαπήσουμε και να του συμπεριφερθούμε σαν ένα μέλος της οικογένειας. Η βία δεν χωράει πουθενά στην επαφή, στη σύνδεση που υπάρχει ανθρώπου με σκύλο. Και το μήνυμα που δίνουμε εμείς με τα ζωάκια που έχουμε υιοθετήσει είναι ότι ένα αδέσποτο ή ένα σκυλάκι που για κάποιον ήταν άχρηστο και το παράτησε ή το εγκατέλειψε, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορεί να βοηθήσει έναν συνάνθρωπο να εξελιχθεί η θεραπεία του πολύ πιο γρήγορα. Μάλιστα. Τους χαιρετισμούς μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά.